Σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές μπήκε η Βρετανική Αλυσίδα Καταστημάτων BHS. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κανόνι στον κλάδο της λιανικής τα τελευταία 8 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Από το πιθανό λουκέτο απειλούνται 11.000 θέσεις εργασίας και οι συντάξεις 20.000 δικαιούχων. Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός, πρέπει να βελτιωθούν πολύ. Δεν το ήξερα, είμαι εξοργισμένη, είναι από τα καλύτερα καταστήματα. Για τη Βρετανική κυβέρνηση είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος μετά την κρίση στη Χαλιβουργία. Η έβρεση επενδυτών που θα είναι διατεθειμένοι να βάλουν ζεστό χρήμα στην BHS δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα και οι πιστοί της πελάτες παραδέχονται ότι έχει μείνει πίσω. Το διαθέσιμο εισόδημα των περισσότερων καταναλωτών έχει πιεστεί αρκετά και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στα καταστήματα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται και ο πρώην ιδιοκτήτης Sir Philip Green, που πέρυσι πούλησε την αλυσίδα για 1 λίρα. Κατηγορείται ότι έβαλε μέσα το συνταξιοδοτικό της ταμείο και τώρα η Βρετανική Συνταξιοδοτική Εποπτική Αρχή του ζητάει να καλύψει μέρος των ζημιών.